Δυστυχώς, από το 2013 ζούμε μια νέα πραγματικότητα στο τομέα της δικαιοσύνης στον ομό Λασιθίου. Δυσλειτουργία στην απονομή δικαιοσύνης στο Λασίθι προκαλούν οι ελλείψεις σε υποδομές που προκάλεσε η μνημονιακή πολιτική της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα. Έχει δυσχεραθεί πάρα πολύ το έργο των υπηρεσιών και η δουλειά μας, καθώς πλέον οι υπηρεσίες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένα κέντρα. Τότε είχαν επικαλεστεί το μεγάλο κόστος λειτουργίας αυτών των δικαστικών σχηματισμών, ενώ έχει υπολογιστεί ότι τουλάχιστον για τη λειτουργία της μεταβατικής έδρας του μονομελούς πλημμυροδικείου στην Ιεράπετρα απαιτούνταν 600 ευρώ ετησίως. Ποσό το οποίο βέβαια, αν αναλογιστούμε τη δαπάνη που καταβάλουν οι πολίτες κάθε εβδομάδα για να μεταβούν στην Νεάπολη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλάσια. Σημαντικές υπηρεσίες έχουν βάλει λουκέτο, αναγκάζοντας τους πολίτες να διανύουν τεράστιες αποστάσεις για να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είχαμε την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του διοικητικού πρωτοδικείου στην Νεάπολη, την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του μονομελούς πλημμυροδικείου στην Ιεράπετρα, την κατάργηση της μεταβατικής έδρας του μονομελούς πλημμυροδικείου στη Σιτία, την κατάργηση του ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου και την κατάργηση του ειρηνοδικείου στο Τζερμιάδο. Όχι μόνο τα δικαστήρια και το νοσοκομείο απογυμνώνεται και. Θα θέλαμε τις υπηρεσίες να είναι εδώ και η εφορία έχει φύγει και διάφορα άλλες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, το προσεχές διάστημα, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα θα προσθεθούν και άλλα, αφού τα υποθηκοφυλάκια του νομού θα μεταφερθούν και θα συγχωνευτούν σύντομα με εκείνο του Αγίου Νικολάου. Ήδη στην Νεάπολη βιώνουν οι κάτοικοι εκεί τη νέα πραγματικότητα, όπου λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, και έπεται και τα χειρότερα, καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την τροποποίηση του δικαστικού χάρτη, όπου οι πληροφορίες μας λένε ότι έρχονται νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων. Κάθε πράγμα όταν φεύγει, φεύγει και ένα μέρος της δουλειάς μας. Και ειδικά για τον ομό Λασιθίου, όπου υπάρχει απόσταση μεταξύ των κέντρων των πόλεων και οι συνάδελφοι έχουμε έδρες σε διαφορετικές πόλεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε αποτελεσματικοί. Την ίδια ώρα και τα δικαστήρια της Νεάπολης λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απονομή δικαιοσύνης. Έχει απομείνει το πρωτοδικείο Λασιθίου με 5 υπαλλήλους από 10 που είχε πριν της κρίσης και η εισαγγελία με 3 υπαλλήλους δυστυχώς. Τα θύματα αυτής της πολιτικής είναι τόσο οι δικηγόροι όσο και οι πολίτες οι οποίοι απευθύνονται στη δικαιοσύνη και δεν μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα που αναμένουν. Μια δικαστική απόφαση για να εκδοθεί πόσο καιρό παίρνει? Το σύνηθες πλέον είναι περίπου στους 8 μήνες.